ομανία, ας πούμε, στο να βγει η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές και να ανοίξουν άλλα πεδία. Δηλαδή, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι μια κυβέρνηση, όπως και δεν είναι και σήμερα μια αξιωματική αντιπολίτευση από αυτά που είχαμε συνηθίσει, μία από τα ίδια, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ όταν βγει η κυβέρνηση θα χρειαστεί να σπάσει τον κυρίαρχο τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνονται την πολιτική οι άνθρωποι για να μπορέσει να υλοποιήσει το δικό του πολιτικό σχέδιο, για να βγάλει την ελληνική κοινωνία από την κρίση υπό τη σκοπιά των αναγκών των από κάτω. Έτσι ακριβώς και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που έχει να κάνει δεν είναι απλώς να είναι η νεολαία του κυβερνώντος κόμματος και να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έχει να συμβάλλει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, θέλω να πω, από αυτό. Ακριβώς γιατί η νεολαία εν γέννη ως κοινωνική κατηγορία στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της κρίσης βιώνει μια πολύ δύσκολη κατάσταση και την ίδια ώρα που συσσωρεύει πολιτιστικό, ένα συλλογικό πολιτισμικό και επιστημονικό κεφάλαιο γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων που μπορεί να γίνει ο στυλοβάτης μιας διαφορετικής πορείας της χώρας, την ίδια ώρα αυτή είναι και σε μια πολύ δεινή θέση, χωρίς σχεδόν καθόλου προοπτική, χωρίς καθόλου μέλλον, με την ανεργία να μαστίζεται όποτε εργάζεται ένας νέος άνθρωπος που εργάζεται με τις πιο άσχημες συνθήκες και τη μετανάστευση στο εξωτερικό που αναφέρατε προηγουμένως. Αν αυτά τα δύο πράγματα μαζί, από τη μία τις δυνατότητες, δηλαδή και από την άλλη την κατάσταση και την σοβαρότητά της, μπορέσουμε να τα παντρέψουμε μαζί με συνεκτικό αρμό το σχέδιο της ανατροπής και με την ηγεμονία ενός αριστερού προτύπου για το πώς θα βγούμε από την κρίση και άρα πώς θα αντιλαμβανόμαστε συνολικά ένα πλέγμα σχέσεων. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ το παλέψει αυτό από σήμερα, όχι μόνο θα ανοίξει το δρόμο για να ανατραπεί να ανατραπούν οι κυβερνήσεις των μνημονίων, όχι μόνο θα ανοίξει το δρόμο για την κυβέρνηση της αριστεράς, αλλά θα ανοίξει το δρόμο για τον κοινωνικό μετασχηματισμό για να μπορέσουμε η νεολαία σήμερα να πάρει το μέλλον στα χέρια της. Όχι μόνο η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, η νεολαία κοινωνική κατηγορία, η νεολαία στο μέλλον αυτής της κοινωνίας. Μάλιστα, ωραία. Κύριε Χρονόπουλε, τι ώρα ξεκινάτε για να έρθουμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς? Στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, για χαρά.